Το αλβανικό έπος, κεφάλαιο 7ο της 5ης ενότητας. Θα ξεκινήσουμε να μιλάμε στο κεφάλαιο αυτό για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1939 ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο ένα χρόνο αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου του 1940, όταν της επιτέθηκαν οι Ιταλοί. 28 Οκτωβρίου, γνωστή ημερομηνία 1940, 28 Οκτωβρίου, εθνική εορτή. Ένα χρόνο πριν, το 1939, είχε ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και εμείς μπήκαμε μετά από επίθεση που δεχτήκαμε από τους Ιταλούς. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για την Ιταλική επίθεση και πώς αντισταθήκαμε εκπληρώνοντας, πραγματοποιώντας το αλβανικό έπος, το έπος δηλαδή, το στρατιωτική αυτή επιτυχία πάνω στην Αλβανία της αντίστασης. Και στο δεύτερο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την γερμανική επίθεση και την κατοχή της Ελλάδας. Ξεκινάμε με τη χρονογραμμή. Το 1919 τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η Ελλάδα ήταν με το μέρος των νικητών. 20 χρόνια μέχρι το 1939, το μεσοδιάστημα ανάμεσα στους δύο πολέμους, τον πρώτο και τον δεύτερο, ονομάζεται Μέσο Πόλεμος. Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στους δύο πολέμους. 20 χρόνια. Το 1939 ξεσπά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και ένα χρόνο μετά μπαίνει η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν οι Ιταλοί εισβάλλουν στην Ελλάδα. Το 28 Οκτωβρίου του 1940 μπαίνουμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Διαβάζουμε πλαγιότυλο στην πρώτη παράγραφο: η Γερμανία και η Βουλγαρία μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μετά την ήττα της στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η Γερμανία έχασε αρκετά εδάφη, ενώ εξαναγκάστηκε να πληρώσει μεγάλες αποζημιώσεις και να μειώσει δραστικά το στρατό της. Αλλά και η ηττημένη Βουλγαρία υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τη Δυτική Θράκη στην Ελλάδα. Χαμένες και η Γερμανία και η Βουλγαρία. Ταπεινωμένες. Η Γερμανία έχασε εδάφη, πλήρωσε αποζημιώσεις, μείωσε το στρατό της και η Βουλγαρία έχασε τη Δυτική Θράκη, η οποία προσαρτήθηκε στην Ελλάδα. Η ανάδειξη δικτατορικών καθεστώτων. Το είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι έγινε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου πολλά δημοκρατικά πολιτεύματα κατέρευσαν και τα διαδέχτηκαν δικτατορίες. Στη Γερμανία το 1933 πήρε την εξουσία ο αρχηγός του ναζιστικού κόμματος Αδόλφος Χίτλερ, που υποσχόταν να ξανακάνει τη χώρα υπολογίσιμη δύναμη από τους αντιπάλους της. Από το 1922 στην Ιταλία είχε επικρατήσει ο ιδρυτής του φασιστικού κόμματος. Το 1933 πήρε την αρχηγία ο Αδόλφος Χίτλερ στην Γερμανία με εκλογές, με νίκη του σε εκλογές. Υποσχέθηκε να κάνει την Γερμανία να, και πάλι υπολογίσιμη δύναμη, να ξεπλύνει την ντροπή της και να την αναδείξει και πάλι. Ας θυμηθούμε ότι το 1929 είχε γίνει το οικονομικό κράχ στην Αμερική και υπήρχε οικονομική κρίση, ανεργία και φτώχεια σε όλο τον κόσμο, και στις δύσκολες αυτές συνθήκες ο Χίτλερ υποσχέθηκε ότι μπορεί να κάνει την Γερμανία υπολογίσιμη δύναμη και ανέλαβε την εξουσία. Πιο πριν όμως, το 1922, 3-3-2-2, εύκολο να το θυμόμαστε, το 1922 στην Ιταλία είχε επικρατήσει ο ιδρυτής του φασιστικού κόμματος. Άρα λοιπόν η πρώτη δικτατορία ήταν στην Ιταλία και μετά στη Γερμανία. Μπενίτο Μουσολίνι ήταν ο αρχηγός του φασιστικού κόμματος στην Ιταλία.
Το 1936 η Ιταλία συμμάχισε με τη Γερμανία, άξονας Ρώμης Βερολίνου. Στην προσπάθειά της να κυριαρχήσει στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, επαναφέροντας την ένταση και τους φόβους ενός νέου πολέμου πάνω από την Ευρώπη. Είπαμε, το 33 δικτατορία στην Γερμανία, το ναζιστικό κόμμα, 22 δικτατορία στην Ιταλία, το φασιστικό κόμμα, και το 1936 συμμάχησαν τα δύο δικτατορικά καθεστώτα, η Γερμανία με την Ιταλία, δημιουργώντας τον άξονα Ρώμης Βερολίνου. Ήθελαν να κυριαρχήσουν λοιπόν στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και έκαναν μια συμμαχία, φέρνοντας ένταση και φόβο για ένα νέο πόλεμο πάνω από την Ευρώπη. Εδαφικές επεκτάσεις. Οι φόβοι δεν άρχισαν να επαληθευτούν. Ο Χίτλερ ανάγκασε την Αυστρία να ενωθεί με τη Γερμανία, ενώ τον επόμενο χρόνο εισέβαλε στην Τσεχοσλοβακία. Παράλληλα, ο Ιταλικός στρατός κατέλαβε το 1939 την Αλβανία, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου για την Ελλάδα. Ξεκίνησαν λοιπόν οι εδαφικές επεκτάσεις για να κυριαρχήσουν σε Μεσόγειο και Βαλκάνια και Ευρώπη. Ο Χίτλερ προσάρτησε την Αυστρία και εισέβαλε με έναν ευνηδιαστικό και γρήγορο πόλεμο, τον οποίο έκανε στην Τσεχοσλοβακία και την κατέλαβε. Ενώ η Ιταλία πήρε την Αλβανία. Χτυπάει το καμπανάκι ότι έρχεται η σειρά της Ελλάδας. Η στρατιωτική προετοιμασία της Ελλάδας, η ιταλική επιθετικότητα δεν βρήκε την Ελλάδα προετοίμαστη. Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε ήδη από το 1936 φροντίσει για τη στρατιωτική προετοιμασία της χώρας. Έτσι, διπλασίασε τις πολεμικές δαπάνες, μερίμνησε για τη δημιουργία αξιόπιστου πυροβολικού και εκπώνησε σχέδια μάχης για ενδεχόμενες επιθέσεις από Βουλγαρία και αργότερα από την Ιταλία. Το είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι ο δικτάτορας Μεταξάς είχε καταλάβει ότι τα σύννεφα του πολέμου επανέρχονται στην Ευρώπη και είχε κάνει προετοιμασία στρατιωτική. 1936 διπλασιάζει τις πολεμικές δαπάνες, δημιουργεί αξιόπιστο πυροβολικό και φτιάχνει σχέδια μάχης να είναι έτοιμος για τα σύνορά μας στη Βουλγαρία και στην Ιταλία. Τι θα γίνει, πώς θα αντιδράσουμε αν θα μας επιτεθούν οι Βούλγαροι, τι στρατιωτική προετοιμασία και τι σχέδιο θα έχουμε αν μας επιτεθεί η Ιταλία. Έτσι λοιπόν υπήρχε στρατιωτική προετοιμασία της Ελλάδας από τον Ιωάννη Μεταξά. Η έναρξη του πολέμου το 1939 ξεσπά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όταν ο Γερμανικός στρατός εισβάλλει στη γειτονική Πολωνία, που την ασφάλειά της είχε εγγυηθεί η Αγγλία. Πολλές χώρες της Ευρώπης, με πρώτες την Αγγλία και τη Γαλλία, κήρυξαν τον πόλεμο στις δυνάμεις του άξονα, σχηματίζοντας τη δική του συμμαχία. Ο πόλεμος γρήγορα επεκτάθηκε και έγινε παγκόσμιος. Με τον άξονα συμμάχισε η Ιαπωνία, ενώ με τους συμμάχους συντάχθηκε η Ρωσία και κατόπιν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πώς ξεκινάει τώρα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος? Με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Την ασφάλεια όμως της Πολωνίας την είχε εγγυηθεί η Αγγλία, και έτσι τώρα Αγγλία και Γαλλία κηρύσουν τον πόλεμο στις δυνάμεις του άξονα, στους Γερμανούς και τους Ιταλούς, και φτιάχνουν τώρα μια δική τους συμμαχία. Έχουμε από τη μια τη συμμαχία Αγγλίας και μάλλον μια συμμαχία από τη μια μεριά της Γερμανίας και της Ιταλίας, που μετά πήγε μαζί τους και η Ιαπωνία. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια άλλη συμμαχία με την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία. Γνωρίζουμε ότι πολέμησε η Ρωσία τους Γερμανούς, και την Αμερική. Αυτή είναι η άλλη συμμαχία. Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Αμερική. Η Ιαπωνία είχε βομβαδίσει τον στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και
ευνηδιαστικά και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπήκανε και αυτές στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με όλες τις συνέπειες τις οποίες θα μελετήσουμε και θα πούμε. Συνέβαλαν πάρα πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο να νικηθεί ο Χίτλερ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα πούμε σε αυτό το μάθημα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, όμως θα πρέπει να θυμόμαστε, γιατί εδώ μιλάμε για την έναρξη του πολέμου, ότι η έναρξη έγινε με την επίθεση της Γερμανίας στην Πολωνία. Μετά αντέδρασε η Αγγλία και μαζί με τη Γαλλία κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία και έχουμε επίσης τη Ρωσία και την Αμερική μαζί με την Αγγλία και τη Γαλλία. Ενώ το άλλο στρατόπεδο ήταν ο άξονας Γερμανία, Ιταλία και μαζί και η Ιαπωνία. Σχηματίστηκαν λοιπόν τα δύο αντίπαλα στρατεύματα και σε αυτά τα δύο θα συνταχθούν και όλα τα άλλα κράτη και θα γίνει παγκόσμιος ο πόλεμος. Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1940. Είχαν προηγηθεί εχθρικές ιταλικές ενέργειες με σοβαρότερη τον τορπιλισμό του καταδρομικού Έλλη από ιταλικό υποβρύχιο τον 15 Αύγουστο του 1940 στο λιμάνι της Τίνου. 2,5 μήνες αργότερα, χαράμα της 28ης Οκτωβρίου, ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα Γκράτσι επέδωσε το Μεταξά τελεσίγραφο ζητώντας την παράδοση της χώρας. Η άρνηση του Μεταξά εξ ονόματος όλων των Ελλήνων σήμανε την αρχή του πολέμου. Εδώ βλέπουμε την Ελλάδα στον πόλεμο, πώς μπήκε τον Οκτώβριο του 1940. Είχε βέβαια προηγηθεί εχθρική ιταλική ενέργεια, μάλλον ιταλικές εχθρικές ενέργειες, με πιο σοβαρή ενέργεια, τον τορπιλισμό, με τορπίλες λοιπόν χτύπησαν, του καταδρομικού Έλλη από ιταλικό υποβρύχιο. Το 15 Αύγουστο του 1940, ενώ εμείς γιορτάζαμε στο λιμάνι της Τίνου, τορπίλησαν λοιπόν το καταδρομικό Έλλη. Και αυτό ήταν κάτι πολύ, μια σοβαρή εχθρική ενέργεια εκ μέρους της Ιταλίας που έδειχνε τις επιθετικές της διαθέσεις. Ενώ στις 28 Οκτωβρίου ο Ιταλός πρέσβης, ο πρέσβης λοιπόν της Ιταλίας στην Αθήνα, Γκράτσι, δίνει στον Μεταξά ένα τελεσίγραφο και του λέει να παραδώσει την χώρα του. Του ζητάει να παραδοθεί η Ελλάδα στην Ιταλία. Και βέβαια συναντάει την ηρωική άρνηση του Ιωάννη Μεταξά εξ ονόματος όλων των Ελλήνων και έχει σαν αποτέλεσμα η άρνηση αυτή του Μεταξά την αρχή του πολέμου ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Έχουμε λοιπόν, ακολουθεί η ιταλική επίθεση. Λίγο αργότερα οι ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν από τα ελληνοαλβανικά σύνορα με σκοπό να καταλάβουν αρχικά την Ήπειρο. Ταυτόχρονα μια ομάδα αλπινιστών διείσδησε στη Βόρεια Πίνδο για να χτυπήσει στα νότα τους οχυρωμένους Έλληνες και να εμποδίσει την άφιξη ενισχύσεων από την Θεσσαλία. Βλέπουμε λοιπόν, ξεκινάει ο πόλεμος, επίθεση των Ιταλών για να καταλάβουν την Ήπειρο, ενώ μια ομάδα αλπινιστών, ειδικοί εκπαιδευμένοι μαχητές να πολεμάνε στα δύσβατα βουνά, διεισδύει στη Βόρεια Πίνδο για να χτυπήσει τους Έλληνες από πίσω, από τα νότα, και έτσι να μην μπορούν να ανεφοδιαστούν από την Θεσσαλία. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν ένα σχέδιο οι Ιταλοί να κυκλώσουν τους Έλληνες οι οποίοι θα αμυνθούν πάνω στα βουνά της Πίνδου. Αυτό λοιπόν ήταν το σχέδιο των Ιταλών. Ο ελληνικός στρατός νικά.
Όμως ο ελληνικός στρατός αμύνθηκε με επιτυχία, ενώ οι Ιταλοί αλπινιστές εξουδετερώθηκαν στις χιονισμένες χαράδρες του Σμόλικα. Στα μέσα Νοεμβρίου του 1940 οι Έλληνες στρατιώτες αντεπιτέθηκαν, αναγκάζοντας τους Ιταλούς να αποσυρθούν στο εσωτερικό της Αλβανίας και πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες μπήκαν στη Βόρειο Ήπειρο, αλλά η περαιτέρω πρόθεση τους ήταν πολύ δύσκολη λόγω του ορεινού εδάφους και του βαρύτατου χειμώνα. Τα κρυοπαγήματα ήταν περισσότερα από τις απώλειες της μάχης, ενώ η μεταφορά τροφίμων και πυρομαχικών δυσκόλευε όσο τα στρατεύματα απομακρύνονται από τα ελληνικά σύνορα. Η επιχείρηση της Ιταλίας στο μέτωπο της Αλβανίας είχε αποτύχει χάρη στο ελληνικό όχι, την άρνηση ενός ολόκληρου λαού να υποταγεί στις επιθυμίες των ισχυρών και να χάσει τη λευτεριά του. Αυτά ήταν τα σχέδια των Ιταλών, να επιτεθούν κατά μέτωπο και από τα νότα να περικυκλώσουν με τους αλπινιστές. Στρατιώτες εκπαιδευμένους να πολεμάνε στο ορεινό έδαφος, αλλά όμως ο ελληνικός στρατός αμύνθηκε με επιτυχία, είχε και αξιόμαχο στρατό, είχε πυροβολικό ικανό και κατάφερε να αμυνθεί με επιτυχία, και όχι μόνο αυτό αλλά και να εξουδετερώσει τους Ιταλούς αλπινιστές στις χιονισμένες χαράδρες του Σμόλικα, και ακόμα και οι αλπινιστές ιτήθηκαν. Ανάγκασαν τους Ιταλούς σε οπισθοχώρηση και τότε πέτυχαν σημαντικές νίκες, μπήκαν στη Βόρειο Ήπειρο και θέλησαν να προωθηθούν ακόμα περισσότερο, αλλά οι δυσκολίες του εδάφους, το ορεινό έδαφος, ο βαρύς χειμώνας, τα κρυοπαγήματα, τα οποία ήταν λέει τόσα πολλά, και οι απώλειες από τα κρυοπαγήματα ήταν περισσότερες από τις απώλειες της μάχης, η έλλειψη τροφίμων που όσο πιο βαθιά πήγαιναν τόσο πιο δύσκολα μπορούσε να γίνει ανεφοδιασμός, τους ανάγκασε να σταματήσουν την προώθηση. Εξάλλου ο στόχος τους δεν ήταν κατακτητικός, επιθετικός, αλλά ο στόχος ήταν αμυντικός. Εξανάγκασαν όμως σε υποχώρηση τους Ιταλούς και τους κατεδίωξαν. Και η σημασία του όχι είναι πάρα πολύ μεγάλη, δείχνει ότι η άρνηση ενός ολόκληρου λαού να υποταγεί στις επιθυμίες των ισχυρών της εποχής, γιατί η Ιταλία και η Γερμανία, η συμμαχία αυτή ήταν τα ισχυρά κράτη της εποχής, η άρνησή του να υποταγεί για να μην χάσει την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του είχε μεγάλη δύναμη και έδωσε ένα μεγάλο μήνυμα τότε στον τότε γνωστό κόσμο, ότι οι Έλληνες και μικρά κράτη όταν πιστεύουν στην ελευθερία και πιστεύουν και στην αξία της θυσίας μπορούν να πετύχουν πολλά και να πραγματοποιήσουν το αλβανικό έπος. Έπος σημαίνει ηρωική πράξη. Την ηρωική πράξη αυτή αντίστασης πάνω στην Αλβανία, στην επιθετικότητα των Ιταλών. Και το γλωσσάρισμα μας, τορπιλισμός, είναι χτύπημα με υποβρύχιο βλήμα που ονομάζεται τορπίλι. Τορπιλισμός, τορπίλι, και προκαλεί ανατίναξη. Με αυτό λοιπόν χτύπησαν την Έλλη. Τελεσίγραφο, έγγραφο, με το οποίο η Ιταλία πετούσαν την άνευ όρων παράδοση της Ελλάδας. Παράδοση άνευ όρων. Αλπινιστές, Ιταλοί στρατιώτες εξασκημένοι στον πόλεμο σε ορεινό έδαφος. Ενώ κρυοπαγήματα είναι η νέκρωση των άκρων, χεριών και ποδιών από το υπερβολικό κρύο. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε το πρώτο μέρος. Το διαβάσαμε, το εξηγήσαμε, είδαμε τους πλαγιότιτλους. Διάβασε και εσύ το σχολικό σου βιβλίο και θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο μέρος, όπου θα δούμε το μάθημα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Γεια σου.